Γιατί το φημώσατε το παιδί, Τάσο, πες μας τώρα εσύ εδώ. Γιατί το έκανε. Εσύ στο υπόλοιπο πάνελ, λέει, φημώστε το παιδί. Γιατί. Εγώ έμπαινα έτσι κι αλλιώς στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Θα σας πω όμως, γιατί τα θυμάμαι πολύ καλά, γιατί τα λέγαμε και εκτός αέρα με τον Γιώργο. Ένας βασικός κανόνας στην τηλεόραση είναι ότι το χρόνο, τον τηλεοπτικό και το χώρο τον βρίσκεις μόνος σε μια εκπομπή. Δεν στον παραχωρεί κανένας. Δεν περιμένεις κανένας να πει, έλα Γιώργο μου, σε παρακαλώ, πες τα τώρα. Ερχόταν δύο φορές τη εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, και είχε να πασάρει κάποια βίντεο, extreme sport κτλ. Αυτό συμβαίνει βέβαια και δεν αναφέρομαι στην Ελένη, όταν ο παρουσιαστής δεν είναι από αυτούς τους παρουσιαστές που λένε δεν θα μιλήσεις εδώ ή μιλάς εκεί. Και έχοντας αυτό απάντηση, μισό λεπτό, γιατί το είπε και αυτό, είπε ότι το πάνελ δεν το βοήθησε κτλ. Όταν μια εκπομπή έχει μια ροή, πολλές φορές ο παρουσιαστής και με τον Γιώργο συμβαίνει αυτό, για να πάμε παρακάτω σου κάνει ένα νόημα να τελειώσει η σύνδεση, να πει γρήγορα το θέμα, να πάμε παρακάτω. Αυτό δεν είναι επιλήψιμο. Το άλλο όμως που θέλω να πω που δεν έχει ακουστεί ποτέ είναι ότι μετά από τρεις μήνες αφού είναι στην εκπομπή ο Γιώργος, έρχεται γιατί ήμουν εκεί και το άκουσα με τα αυτιά μου. Δεν έχω μιλήσει με την Ελένη για να μην παρεξηγούμε. Λέω τι έζησα εγώ. Και λέει, έχω πρόταση από το Just στο Mega Ιανουάριο του 2014 και θέλω να πάω εκεί να τραγουδήσω. Και του λέει η Ελένη, δεν μπορείς να είσαι και στον Α και στο Mega. Θα πρέπει να επιλέξεις ένα από τα δύο. Αν θες να πας στο Mega, από μένα ευχαρίστως να πας. Παρετήθηκε λοιπόν, έφυγε την εκπομπή και πήγε στο Μέγκα. Δεν καταλαβαίνω τώρα 10 χρόνια μετά. Γιατί γκρινιάζει τώρα. Εγώ ξέρω αυτό που είδα και αυτό που άκουγα. Επειδή 10 χρόνια μιλούσε, μετά. Μιλούσε στον αέρα, στην τηλεοπτική αέρα. Ένας άνθρωπος. Τώρα δεν θέλω να πω και άλλα παραδείγματα. Του έκανε πρώτα να έρθει στην εκπομπή. Ένας ψηλός, ωραίος ηθοποιός που μίλαγε ωραία ελληνικά. Αν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις αυτό που έχεις συμφωνήσει, είναι δικό σου θέμα. Δεν φταίνε όλοι οι υπόλοιποι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η ζωή μου 30 χρόνια στην τηλεόραση, ξέρετε, μου έχει μάθει, ρε Τάσο. Ένα πράγμα. Λοιπόν, αυτό που είπες καταρχήν. Και εμείς όταν ξεκινήσαμε, κανείς δεν μας είπε, πηγαίνετε, σταματάμε τώρα οι υπόλοιποι να μιλήσουμε και μιλήστε εσείς. Βρήκαμε μόνοι μας όλοι το πάτημά μας και το χώρο μας, τον κερδίσαμε με μάχη, με αγώνα και με ικανότητα. Όσοι κατάφεραν δηλαδή, και αυτό είναι το πρόβλημα, να βρίσκουν οι άλλοι τους άλλους που τα έχουν καταφέρει, προφανώς για να τα καταφέρει κάποιος κάτι κάνει καλύτερο από εσάς που δεν τα έχετε καταφέρει. Βασικός κανόνας τηλεόρασης. Πρώτον, δεύτερον, ξέρεις τι μου έχει μάθει η ζωή μου σε ανθρώπους στην τηλεόραση. Δίνουμε πολλές φορές, και εγώ έχω κάνει λάθος επιλογές, ελπίζω λίγες. Αξία σε ανθρώπους, δεν το λέω για τον παράσκο, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Που λόγω της εμφάνισής τους λέμε «Α, να φέρουμε έναν ωραίο άντρα», «Α, να φέρουμε μια ωραία γυναίκα» και τελικά στη μέτρηση βγαίνουν ολιγοβαρείς όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Διότι, λέει, δεν με άφηνε το πάνελ. Και τελικά, ξέρεις τι λέει η ανθρώπινη φύση. Όταν εγώ δεν μπορώ να βρω το χώρο μου γιατί δεν έχω άποψη να την πω, γιατί είμαι κενός περιεχομένου, δεν το λέω για τον παράσκο, γενικά το λέω, μην παρεξηγηθώ. Τι θα πω, δεν θα πω ότι φταίω εγώ. Θα πω φταίει ο Τεριάκης, φταίει η Καλύβα, φταίει ο Λιάγκας, φταίει ο κακός. Το εύκολο είναι φταίει ο κακός παρουσιαστής. Εγώ το βιώνω αυτό που δεν μ' άφηνε να μιλήσω. Μάμα, έχεις κάτι σημαντικό να πεις, ο παρουσιαστής ηλίθιος είναι να μην σου δώσει λόγο να μιλήσεις. Δηλαδή, δεν θέλει να κερδίσει από την ουσιαστικότητα και το λόγο που θα πεις εσύ στην εκπομπή. Δηλαδή, γιατί σε πήρε με νεκά και να σε βλέπει γλάστρα. Και αυτό είναι και ο ρόλος του. Και να πω και κάτι ακόμη για να το κλείσω, γιατί το είδα σε αυτά τα 10 χρόνια πολλές φορές. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν στην εκπομπή της Ελένης και δεν τα κατάφεραν για την Ελένη και μπορεί να μπήκαν λίγο στα μετόπιστεν, συνέχισαν να πληρώνονται. Δεν έφυγε ποτέ κανένας μέσα στους 10 μήνες της εκπομπής. Ο Γιώργος έφυγε μόνος του, ήμουν εκεί δηλαδή και το έζησα. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε